Καλησπέρα σας. Στη Μυτιλίνη βρίσκεται από χθες η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Την Τετάρτη η κυρία Τσαπανίδου περιόδευσε στα χωριά της Γέρας, ενώ σήμερα από το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης και την αγορά, όπου συζήτησε με πολίτες και καταστηματάρχες. Στο νοσοκομείο Μυτιλίνης αλλά και στην αγορά της πόλης περιόδευσε το πρωί της Πέμπτης η εκπρόσωπος τύπου και υποψήφια βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου. Στο Βοστάνιο η κυρία Τσαπανίδου ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τις ελλείψεις από τον Σύλλογο Εργαζομένων και τον Διοικητή του Ιδρύματος. Το πρώτο και πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρία Τσαπανίδου, είναι το ψυχιατρικό. Χρόνια ο Σύλλογος δίνει μάχη να καταφέρουμε να κάνουμε ένα καινούριο ψυχιατρικό. Από εκεί είναι, αν θέλετε να δείτε, στη χάλια βρίσκεται. Μιλάμε για τριτοκοσμικές συνθήκες, έτσι. Σας είπα, το νοσοκομείο το υπόλοιπο είναι σε πολύ, σε πολύ καλό ξενοδοχειακό επίπεδο και επίπεδο οικοδομής, θα το πούμε. Αλλά το ψυχιατρικό, εγώ είμαι νοσηλευτής του ψυχιατρικού, είναι σε πάρα πολύ κακό επίπεδο. Το έχουμε ψάξει, έχουν πει ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες και όλα αυτά, δεν ξέρω. Περιμένουμε, σταματάω εδώ για αυτό το θέμα, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε την υπόσχεση και του διοικητή και της κυβέρνησης, της προηγούμενης κυβέρνησης, θα δούμε που Δευτέρα τι θα γίνει, ότι προχωράει καλά. Μάλιστα. Πόσες ανάγκες πόσων ανθρώπων καλύπτει τώρα αυτή τη στιγμή το ψυχιατρικό? Ακούστε, το ψυχιατρικό στον οργανισμό, έτσι δεν Θανάση, είναι 10 κρεβάτια. Επειδή όμως οι ανάγκες έχουν αυξηθεί, εμείς έχουμε ανεβάσει άλλα 3 κρεβάτια, συνήθως έχουμε από 10 έως 13. Ειδικά τον τελευταίο καιρό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Σε επίπεδο νοσηλευτών έχει έρθει κόσμος τα τελευταία 8 χρόνια. Αλλά είναι όλοι επικουρικοί. Επικουρικοί, κάποια στιγμή θα τελειώσει η σύμβασή τους, κάποια στιγμή αυτό θέλω να πούμε, ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι όμοιροι. Τα ξέρουμε καλά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι όμοιροι. Πρέπει να προγραμματίσουν για αυτή τη ζωή τους. Είναι κοπέλες 25, 27, 28, 30 χρονών παιδιά και δεν ξέρετε τους ξημερώνει. Ο κύριος Καμπούρης αναφέρθηκε από την πλευρά του για την προσπάθεια που καταβάλει στην ενίσχυση της παροχής υγείας των κατοίκων του νησιού, ενώ η συζήτηση στάθηκε στο θέμα της κάλυψης θέσεων ιατρών στην περιφέρεια. Έχω ακούσει για εσάς και τη δραστηριότητά σας, είστε δραστήριος άνθρωπος. Κοιτάξτε, είμαι ανήσυχος. Είμαι ανήσυχος. Εγώ έλεγα πολλές φορές, για να δει κάποιος ένα νησί, πρέπει να συντρέχουν 3 λόγοι. Είναι ένα ποδό και να έχει συναισθηματικούς δεσμούς και οικογενειακούς δεσμούς, ή να είναι ερωτικός μετανάστης, να έχει παντρευτεί εδώ. Και αυτό γίνεται συχνά. Η γαμπρή είναι πιο ισχυρή, γιατί είναι τρεβάνε. Ο τρίτος λόγος είναι να είσαι συναισθηματικά, να είσαι υπηρετής της εδώ, είτε να έκανες τη θητεία σου, είτε να έκανες μέρος της ειδικότητάς σου εδώ. Οπότε λες να γυρίσω εκεί που να ξέρω. Να βάλω και ένα τέταρτο εγώ. Βεβαίως. Να έχεις κίνητρα να έρθεις. Εγώ να το έχω πει πολλές φορές. Το έχω πει πολλές φορές. Να πολιτεία κίνητρα, έτσι ώστε πρέπει, να γίνει οικιστική πρέπει, η θέση αυτή, ειδικά για νεότερους. Να ευχηθούμε όλο και λιγότερους ανθρώπους να έχετε εδώ, να μην χρειάζεται ο κόσμος. Μην χρειάζεται ο κόσμος, να είναι υγιής ο κόσμος, αυτό είναι το ζήτημα, αλλά να μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε όλες τις ανάγκες. Και σε, όχι μόνο στο νοσοκομείο, και στα κέντρα υγείας, που δυστυχώς τα κέντρα υγείας στο νησί είναι αποδυναμωμένα. Η κυρία Τσαπανίδου στη συνέχεια περιόδευσε στην αγορά και μίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες. Να πω από πισκέτο. Θα πω επίσης ότι είσαι πολύ όμορφη από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ανθρώπινο κοπλιμέντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Γυρνάμε στα αγορά. Γνωρίζω και τον κύριο. Πολύ καλά κάνετε. Βλέπω που πήγατε στο νοσοκομείο. Πήγαμε και στο νοσοκομείο. Και θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορείτε, να στηρίξετε λίγο παραπάνω το νησί σε θέμα προβολής, γιατί είναι ένα νησί το οποίο πραγματικά πονάει πάρα πολύ από πολλές πλευρές και το έχει ανάγκη κυριολεκτικά. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Είναι γεγονός. Είμαστε πολύ έξω, δεν ξέρω γιατί, πολλοί δεν ξέρουν ότι υπάρχουμε καν. Είμαστε καλά κι εσείς, καλή δύναμη και να πάτε πάρα πολύ καλά. Σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας, στη Μυτιλίνη, ήρθαμε και με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, με πολλούς συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πριν να ανοίξουν οι κάλπες, πηγαίνουμε στην αγορά αλλά και στα χωριά. Χθες επισκεφτήκαμε τα χωριά του κόλπου της Γέρας και είδαμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι επαγγελματίες αλλά και οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Προβλήματα
που αν ο πολίτης επιλέξει ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή, θα αρχίσουν να λύνονται, να φαίνεται δηλαδή μια μεγάλη διαφορά στην ποιότητα της ζωής τους αμέσως, διότι ακριβώς αυτό προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να φέρει δηλαδή μια ισορροπία στο εισόδημα αλλά και στην ακρίβεια, στην αντιμετώπιση ακρίβεια, στην αύξηση των εισοδημάτων, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, στη στήριξη των επαγγελματιών, με ρύθμιση χρεών, με πολλές δόσεις τις οποίες θα μπορεί κάποιος να μπει για να αποπληρώσει τα δάνειά του, με κομμάτι, με διαγραφή κομματιού ενός μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία, να στηριχθεί δηλαδή και η ντόπια αγορά. Ελπίζουμε λοιπόν στο καλύτερο την Κυριακή των εκλογών. Καλή ψήφο σε όλους.